Στο μπάσκετ ξεκινάμε από την Α2 κατηγορία. Τον Ερμή Αγιάς υποδέχεται η Καστοριά. 24η αγωνιστική, ψυχικό ΑΕΛ, εθνικός Μαρούση, δόξα Λευκάδας Ηρακλής, Δούκας Χολαργός, Παπάγου Περιστέρη, Αμίντας Αρκαδικός, Καστοριά Ερμής Αγιάς, Απόλλων Πάτρας Καρδίτσα. Στην δεύτερη εθνική, δύσκολη αποστολή μέσα στο Αγρίνιο, αλλά με πίστη και αισιοδοξία η Ελλήμια, που δεν παραδίδεται, θα παλέψει και θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες παραμονής. Να δούμε το πρόγραμμα. Ερμής Λαγκαδά Χαρίλαος Τρικούπης, Ικαρισερών Χαλκιδόνα, Φάρσαλα Στρατόνη, Καβάλα Γέφυρα, Ανατόλια Πευκοχώρη, Αγρίνιο Ελλήμια, Ασπίδα Ξάνθης, Τιτάνες Παλαμά, Ρεπό, Μαχητές Δόξας Πεύκων. Στην τρίτη εθνική, τα Ιωάννινα υποδέχεται ο Πρωτέας, στην Ιωνία δοκιμάζεται η Πτωλεμαίδα. 21η αγωνιστική, Νικόπολη Πρέβεζας Αγρίνιο, Φέακας Κέρκυρας, Εύαθρος Πολυκάστρο, Φίλιππος Βέρειας, Ίκαρη Τρικάλων, Πρωτέας Γρεβενών, Ιωάννινα, Ζέφυρος ΑΟΚ Βέρειας, Ιωνικός Τολεμαΐδα, Ρεπό, η Νίκη Βόλου. Στην ΑΕΚΑΣ ΔΥΜ πέφτει η αυλαία. Τυπική διαδικασία η τελευταία αγωνιστική στην ΑΕΚΑΣ ΔΥΜ όσον αφορά τις θέσεις για τα play-off αλλά και για ποια ομάδα θα υποβιβαστεί. Στα play-off θα αναμετρηθούν η Σιάτιστα, ο Ηρακλής Κοζάνης, η Διόσκουρη και ο Λασάνης, ενώ η ομάδα που υποβιβάζεται είναι ο Φίνικας του Λεμαΐδας. Να δούμε την τελευταία αγωνιστική, Διόσκουρη Κοζάνης, Λασάνης Κοζάνης, Φίνικας του Λεμαΐδας, Άργος Οριστικό, ΑΕ Κοζάνης, Ηρακλής Κοζάνης, Σιάτιστα, Αριστοτέλης Φλόρινας, Ρεπό, το Βελβεντό.